Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σήμερα Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, η Ανούλα του Χιονιά γιορτάζει, η Εκκλησία μας γιορτάζει τη σύλληψη της Αγίας Άνης, οπότε οι Ανούλες γιορτάζουν σήμερα και τις ευχόμαι ολόψυχα χρόνια πολλά και καλά. Είναι βέβαια η Ανούλα του Χιονιά, αλλά χιόνια δεν βλέπουμε και πού το πρόκειται να δούμε. Η διακάδα συνεχίζει, θα έχουμε πολλές μέρες ακόμη διακάδα, δεν ξέρω και τα Χριστούγεννα, αν και δεν φαίνεται κάποιο καιρικό. Κρύο αρκετό, αλλά όχι βροχές και χιόνια, τουλάχιστον προς το παρόν. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Ντένι Καμαρίδη και σήμερα το πρωί, σήμερα Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, από το Live 92 και 1 FM, σε ζωντανή μετάδοση για το διαδίκτυο από το Thraki Web Radio και τη thraki.com.gr. Αυτά λοιπόν σαν πρόγευμα και πάμε στο κυρίως μενού που περιλαμβάνει τι? Περιλαμβάνει Άγιο Βασίλη, Σάντα Κλάους, δώρα, πολλά δώρα. Δώρα και 13ο μισθό, όπως λέγεται, η παροχή που διαγγέλματος χθες κοινοποίησε ο Πρωθυπουργός μας στο Πόπολο, η παροχή λοιπόν των ρεγκάλων, των δώρων που φέρνει ως γνήσιος Σάντα Κλάους. Και όλα αυτά τα ακούμε με ευχαρίστηση και θα μου πει κάποιος ότι θα πρέπει επιτέλους να λέμε και κάτι καλό, παιδιά. Έτσι. Όταν δεν μας δίνουν, φωνάζουμε. Όταν μας δίνουν, πάλι φωνάζουμε. Ό,τι πάρεις, κυρία μου, κέρδος είναι, όφελος είναι. Τώρα, αν ήμουν πολιτικός αντιπολιτευόμενος, θα έβρισκα να πω χίλια δυο. Χίλια μύρια θα έβρισκα να πω. Τώρα όμως, αν ήμουν και δικαιούχος, πόσο μάλλον συνταξιούχος και πάρω ακόμη μια σύνταξη ή περισσότερο, κάποιοι από αυτούς θα είναι συνταξιούχοι, θα πάρουν περισσότερο από τη μια σύνταξη, θα έλεγα να αγιάσουν τα κόκαλα του παππού σου, ρε αδερφέ. Εφόσον τώρα που πεινάμε μας δίνεις και το κάτι της μας, να κάνουμε γιορτές στην υγειά σου. Για να λέμε και τα καλά, έτσι. Βέβαια, δεν έχει σχέση το πώς βγήκαν αυτά τα περίσσια για να τα δώσει στους χαμηλούς συνταξιούχους, από ποιους τα πήρε, από ποιους θα τα πάρει από το 1ο-1ο-17, έτσι το θέμα είναι, τα δίνει. Προσπαθούν πολλοί να προσεγγίσουν αυτήν την κίνηση Τσίπρα, και χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο, μπας και κατεβάσει καμιά ιδέα εγκλάβα τους. Δηλαδή, γιατί ρε αδερφέ, τι να κρύβεται πίσω? Μαζεύτηκε η γνωστή ομάδα εκεί στο Μαξίμου ή σε κανένα καπηλιό, δεν ξέρω, και είπε πώς να διορθώσουμε το προφίλ της, την εικόνα τέλος πάντων που παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνησή μας, γιατί μας έχουν πάρει από κάτω. Δημοσκοπικά πάμε κατά διαόλου. Έχουμε μπροστά μας τεράστια θέματα, όπως να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση, να περάσουμε στο 4ο μνημόνιο, όλα αυτά τα οποία τα έχουμε μπροστά μας. Δεν μπορούμε να πάμε στο μονοψήφιο αριθμό, γιατί εκεί πάει. Πάει να συναντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον ΣΥΡΙΖΑ προ-οκταετίας. Έτσι, πάει να το συναντήσει ποσοστία, εννοώ, εκλογικά, έτσι, δημοσκοπικά. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Η άλλη προσέγγιση έχει να κάνει με άλλες πολιτικές σκοπιμότητες. Κυρίες και κύριοι, εχθές όταν είδα τον Πρωθυπουργό, και βασικά δεν ξέραμε καν πριν από δύο μέρες ότι θα βγάλει διάγγελμα. Πότε ένας Πρωθυπουργός βγάζει διάγγελμα? Όταν υπάρχει ένας σοβαρός λόγος. Όταν υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό να κοινοποιήσει τον κόσμο. Στείνεται μπροστά από μια κάμερα και αναφέρεται και μιλάει στο λαό. Όταν πρόκειται για εθνικές ανάγκες, όταν πρόκειται για οικονομικά θέματα, όταν πρόκειται για καμιά πτώχευση. Και τζουπ, βγαίνει ξαφνικά χθες ο Σάντα Κλάους, συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός της χώρας μας. Και λέει, πάρτε και αυτό, πάρτε και εκείνο, πάρτε και τ' άλλο, αναστέλλεται η αύξηση ΦΠΑ στα νησιά που έχουν πρόβλημα, 1.600.000 δικαιούχοι, 617 εκατομμύρια, και λέει, χαμότο, πού ήταν αυτά τα λεφτά τόσο καιρό? Γιατί δηλαδή κάναμε εμείς τόσες θυσίες και γιατί τα έπαιρνε 10, 10, 20, 20 από τις συντάξεις? Καλή ερώτηση. Γιατί τα έπαιρνε, ρε Πρωθυπουργέ μας, 10, 10, 20, 20, 30, 30 και τους έχεις τους ανθρώπους να... τέλος πάντων να περιμένουν στην ουρά και να βλέπουν τη σύνταξή τους μειωμένη. Γιατί, εφόσον είχες αυτό το περιθώριο για να τα δώσεις όλα μαζί στη συνέχεια. Αλλά είπα, δεν θα γκρινιάξουμε, εδώ τα παίρνουμε. Και όταν τα παίρνουμε δεν γκρινιάζουμε. Λέμε μπράβο, αφαιρείμ. Η άλλη προσέγγιση λοιπόν είναι κάποιων άλλων αναλυτάδων που λένε ότι αυτό το κάνει, επαναλαμβάνει αυτό που έκανε ο Σαμαράς έτσι το 14, θυμάστε, που βγήκε τότε, τέτοιος καιρός ήταν πάλι. Θυμάστε, λίγο πριν την κατακρίμησή του. Κατακρίμησή του. Έτσι, τι είχε πει τότε? 500 εκατομμύρια με ωφελούμενους 1 εκατομμύριο πολίτες.
Μέσα όλο 2,5 εκατοστάρικα και εκείνα τα Χριστούγεννα ήταν μια χαρά. Το ανακοίνωσε τότε. Μετά είπε ότι το 2015 βγαίνουμε στις αγορές και άρχισε να λέει θα δώσω το ένα, θα δώσω το άλλο. Οπότε τι έγινε, Γενάρη πήγαμε σε εκλογές και έχασε εκλογές. Μήπως σας συνείδησε λίγο από εκεί. Ό,τι και αν είπε τότε ο Σαμαράς, λίγο πριν εγκαταλείψει την εξουσία, γιατί υπενθυμίζω ότι ο Σαμαράς πήγε, πώς λέμε, φυρί-φυρί, ή αν θέλετε, σικέ-σικέ, για να χάσει την εξουσία. Όπως και ο Καραμαλής, το 2008, θυμάστε. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όταν είχαν μπροστά τους ζόρια, καυτές πατάτες, όλοι τότε άρχισαν την παρακολογία τελευταία στιγμή, πας και διορθωθεί λίγο το προφίλ τους και τζουπ, την έκαναν με ελαφρά πηδηματάκια. Καραμαλής, Σαμαράς και Γεωργάκης, εν ενεργεία ο Γεωργάκης την έκανε. Πάμε τώρα Τσίπρα. Έχει μπροστά του πολλά αγκάθια. Αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, έχει να αντιμετωπίσει πολλά αγκάθια ευρωπαϊκά, όμως τα οποία θα στραφούν εναντίον του στο εσωτερικό της χώρας. Όπως τότε, έτσι και τώρα. Έτσι είναι. Μια ρόδα είναι η πολιτική. Γυρνάει. Σαν την κακούργα κοινωνία που άλλους ανεβάζεις και άλλους κατεβάζεις. Και εκείνους που τους κατεβάζεις σήμερα τους ανεβάζεις αύριο. Και εκείνους που ανεβάζεις μεθαύριο τους κατεβάζεις πάλι παραμεθαύριο. Έτσι είναι και η πολιτική, τουλάχιστον στη χώρα μας. Παναλαμβάνεται. Θα δώσει λοιπόν. Θα τα δώσει. Εκτός αν δεν προκάμει. Αν δεν προκάμει είναι άλλη μια ιστορία. Πως δεν πρόκαμε μετά να ολοκληρώσει το σχέδιο του 15 ο Σαμαράς. Άλλες λοιπόν προσεγγίσεις λένε ότι το κάνει επίτηδες τώρα, να τα τσουγκρίσει δηλαδή με τους Ευρωπαίους και να εμφανίσει στον κόσμο ένα άλλο προφίλ. Γιατί του είχαμε κολλήσει τη ρετσινιά του ανθρώπου ότι είναι υποτελής. Ό,τι του λέει η Μέρκελ και ο Σόιμπλε και οι θεσμοί και η Δρακουλέσκου το κάνει. Οπότε σου λέει τώρα αλλάζει το προφίλ. Αλλάζω το προφίλ μου το πολιτικό. Βγάζω ένα προφίλ αριστερό. Το είδα και μάλιστα και σε κάτι site ΣΥΡΙΖΕΙΚΑ. Αυτό είναι το πραγματικό προφίλ το αριστερό του Πρωθυπουργού μας και του ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει αλλάζω. Τους γράφω στα παλαιότερα των υποθυμάτων μας. Τι κάνει τώρα οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο. Λυσάνε. Λυσάνε κυρίες και κύριοι. Το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες λυσάνε. Πώς τόλμησε. Τι έκανε! Οπότε κοιτάξτε να δείτε το σκεπτικό. Να σας δώσω τη δική μου, αν θέλετε, πολιτική προσέγγιση στην πράξη Τσίπρα. Από τη μία θα φύγω αλόβητος αριστερός και θα έχω να λέω ότι εγώ την τελευταία στιγμή γύρισα την πλάτη μου και είπα «Go back Mrs. Merkel» και «Fuck you Mr. Schäuble». Δεν λέω τι σημαίνουν όλα αυτά, τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι το λέω. Και αμερικάνικα και που έμαθα να μιλάω τελευταία και γερμανικά. Μου λέτε ότι θα πρέπει να βγάλω από τη μύγα ξύνη από το λαό μου, εγώ όμως πάω και τα χώνω. Γιατί είχα πρωτογενές πλεόνασμα. Και το χώνω. Σας γράφω. Οπότε φεύγω και αριστερός. Αριστερός ήρθα, αριστερός θα φύγω. Πώς έλεγε και ο τραγούδι, Ρένα μου, Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω. Λοιπόν. Θα φύγει αριστερός, θα φύγει όμως, προσέξτε. Γιατί θέλει να φύγει. Γιατί αν δεν το έκανε αυτό και πήγαινε στη δεύτερη αξιολόγηση και τα δίνει όλα, τότε δεν θα φύγει μόνο μία αριστερός, θα φύγει κυνηγημένος και από την αριστερά και από όλους τους Έλληνες. Κυνηγημένος. Οπότε τι λέει, θες Μητσοτό να έρθει στην εξουσία, αγορίνα μου έλα εδώ. Ανέλαβε και βγάλτε εσύ πέρα τώρα. Εγώ τα έδωσα. Φεύγω αριστερός. Ανέλαβε την εξουσία. Τι θα κάνεις. Το είπες και στη Θεσσαλονίκη. Στην έκθεση. Στη ΔΕΘ. Ήμουν εκεί και τον άκουσα κι εγώ. Τι είπες. Θα συνεχίσουμε κανονικά το πρόγραμμα. Δεν θα παρεκκλίνουμε ούτε στιγμή. Αλλά θα κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή το πείδημα του ελληνικού λαού. Να τα λέμε έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Για να βγούμε πιο γρήγορα από τη στενοπό και να πάμε ρε παιδιά σε ρυθμούς ανάπτυξης. Οπότε έλα εδώ. Έλα εδώ Κυριακούλη, έλα εδώ Κούλη, Κούλη, για, έλα εδώ, έλα εδώ, come here, ανέλαβε την εξουσία, πάνε κάνε τη διαπραγμάτευση τώρα εσύ, φάε τη δεύτερη αξιολόγηση, κάνε το τέταρτο μνημόνιο και φάε ένα σουτ μέσα σε ένα χρονικό διάστημα λιγότερο από ένα χρόνο. Μέχρι τότε μπορεί να γίνει και μακαρίτης ο πατέρας του και να μην, α, το χαρεί μόνο για τον Πρωθυπουργό, και να μην δει τα παρακάτω, τι τον περιμένουν. Κύριε Γερή,
Αν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα και να τα λέμε το όνομά τους. Αν θέλουμε να τα βλέπουμε χρωματιστά, γαλάζια, κόκκινα, πράσινα, κανελή με βούλες, ξέρω εγώ, ροζακή, τι χρώμα έχει, πορτοκαλί, τότε θα σας έλεγα άλλα πράγματα. Αν μου δηλαδή κάποιος παπαγάλος τους, κάποιος πληρωμένος, καλό ή κακό, πληρωμένος παπαγάλος τους, θα σας έλεγα άλλα πράγματα. Τώρα σας λέω αυτά που βλέπω. Και επειδή πράγματι, ακούγοντας το Σαμαρά το 14 και ακούγοντας το Τσίπρα χθες, ήταν μία καρμπών, όπως σε πολλές ακόμη εκφάνσεις της σημερινής διακυβέρνησης της χώρας, από τον Τσίπρα, ήταν καρμπών, ό,τι έλεγε. Ρε παιδιά, σκέφτομαι καμιά φορά, μήπως έχουν τους ίδιους επικοινωνιολόγους. Μήπως πληρώνουν τα ίδια Αμερικανάκια που πληρώνουν και ο Γεωργάκης Παπανδρέου. Ό,τι έλεγε ο ένας, καρμπών ο άλλος. Χρησιμοποιούν και τις ίδιες φράσεις, δηλαδή έχουν και τους ίδιους κειμενογράφους. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν αλλάζουν και κανένα. Πάντα τους ίδιους έχουν. Η απάντηση. Πάντα τους ίδιους έχουν. Πόνο. Να δώσω πόνο. Τι να πω τώρα για τον πόνο. Θέλει πόνο, λέει ο κόσμος. Γιατί τα καλά δεν του αρέσουν. Κυρίες και κύριοι, ένα ξέρω, ότι όλα αυτά είναι πρόσχερα. Ότι είτε το μαύρο βάλουμε, είτε το άσπρο βάλουμε, όπως έλεγε και η Σιμέλα στο Γιωρίκα, δεν το γλιτώνουμε. Ε, το ξέρω το ανέκδοτο, την πρώτη νύχτα του γάμου, που πήγε η Σιμέλα στη μάνα της και την είπε, μάνα, ποντιακά κιόλα, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Την πρώτη νύχτα του γάμου, λέει με το Γιωρίκα, πιο εσώρουχο να βάλω, το σεξουάλικο το άσπρο ή το άλλο το πιο έτσι, σοβαρό το μαύρο. Λέει η μάνα της, Σιμέλα, άκου να δεις. Είτε το άσπρο βάζεις, είτε το μαύρο βάζεις, το πίδημα δεν το γλιτώνεις. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, για να γίνω και λίγο έτσι σεξιστικός, ό,τι και να γίνει, εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά. Όποιος φεύγει και όποιος έρχεται είναι μια επανάληψη. Ούτε καν να ρωτήσουμε τη μάνα μας. Είμαστε στη θέση της Σιμέλας. Ας με συγχωρέσουν οι πόντοι που τους συμπαθώ, έτσι. Είμαστε στη θέση της Σιμέλας. Οπότε δεν το γλιτώνουμε. Αυτό έχω να πω και η προσέγγιση δικιά μου είναι αυτή. Χαίρομαι που έστω 617 εκατομμύρια μακάρα προλάβει να τα δώσει ο άνθρωπος. Μην το ρίξουν τώρα. Να πάει να γελάσει και το χιλάκι του συνταξιούχου. Ε, να πάρει 3 εκατοστά. Ξέρετε κυρία Κατίνα, τώρα αν πάρει 3 εκατοσταράκια ή 4 ή 5 ή 6 τώρα για τα Χριστούγεννα, να δώσει τα εγγονάκι της. Να μπορέσει να φάει και τίποτα καλύτερο που κάνει, έχει γουρουνόπουλο κτλ. Ξέρετε τι ωραία. Μακάρι να γίνουν τέτοια πράγματα. Μακάρι, εγώ το επικροτώ. Το επικροτώ και μπράβο στο Τσίπρα. Λοιπόν, πάμε σε άλλα. Δεν είναι μόνο. Έχω συνέχεια μηνύματα. Κάποιοι μου στέλνουν εδώ μηνύματα και μου λένε διάφορα. Σε ευχαριστώ. Εδώ έχουμε μηνύματα και από. Α, έχω και από το εξωτερικό. Α, καλημέρα στην Ομογένεια. Καλημέρα στον Καναδά. Καλημέρα. Καλημέρα στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία. Καλημέρα σας. Καλημέρα αγαπητοί μου συνέλληνες. Να είστε καλά. Εδώ εμείς έτσι περνάμε. Ελπίζω εσείς να είστε καλύτερα, αλλά μην μας ξεχνάτε. Τι άλλο να πω. Καλές γιορτές να έχουμε. Συνεχίζω. Μου ρώτησε κάποιος, αν πέσει ο Τσίπρας τώρα, τι θα έχεις να λες γι' αυτόν. Κοιτάξτε. Προσπάθησε να κάνει κάτι διαφορετικό στην αρχή. Δεν του βγήκε. Έγινε μία από τα ίδια όμως και μας απογοήτευσε. Όσον αφορά για τους κοινοβουλευτικούς, τους βουλευτές του. Καλά παιδιά. Στην αρχή μας ικανοποίησε το γεγονός ότι μέσα από τις λαϊκές μάζες, όπως λέγεται, μέσα από τον Λαουτζίκο, μέσα από αυτό το πόπολο, ξεφύτρωσαν κάποια νέα παιδιά ιδιαίτερα και κατάφεραν να συμμετάσχουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως κοινοβουλευτικοί. Εγώ δεν φώναζα, δεν φωνάζω πάντα. Γιατί να είναι οι Μητσοτάκηδες, οι Καραμαλίδες, οι Παπανδρέιδες και όποια άλλα ξέρω εγώ παιδιά ή ξέρω εγώ, ας με επιτραπεί πολιτικά να το πω μπάσταρδα, του ενός και του άλλου να μας κυβερνάνε μόνιμα αυτοί. Διώξαμε τον Βασιλιά για να έχουμε αυτούς και τις οικογένειές τους. Γιατί για παράδειγμα ο γιος του Βαρβιτσιώτη, λέω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία με τα πάρω στο κρανίο, εκείνο το παιδάκι να είναι πάντα υπουργός ή υπουργός. Πάντα μόλι κυβερνήσει! Γιατί πρίκα την έχει την κυβέρνηση, δεν κατάλαβα! Εγώ φώναζα και φωνάζω! Και χάρηκα στην αρχή. Ναι, Ξάνθη. Στο Γιαννίδη. Νέο παιδί. Παιδί του λαού. Στο Γιαννακίδη. Βεβαίω. Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Γιατί όχι. Όμω, ρε παιδιά, από την πρώτη στιγμή φτύσατε στον καθρέφτη.
Φτύσατε στα μούτρα σας. Βάλατε το κόμμα πάνω από την κυβέρνηση, βάλατε το κόμμα πάνω από τα συμφέροντα του λαού και ξαφανιστήκατε. Ξαφανιστήκατε. Γι' αυτό έχω πάρει μαζί σας. Δεν έχω κάτι με τα παιδιά, για όνομα του Θεού. Ίσα ίσα, χαίρομαι. Χαίρομαι. Ο Χουσέιν ήταν παιδί σερβιτοράκι, δούλευε για να μπορέσει να σπουδάσει. Το ίδιο και οι άλλοι δύο. Αλλά δεν μπορούμε να μην έχουμε βουλευτές. Εσείς δεν υπήρχατε. Και με τα κόλπα που κάνατε τα αριστερά εκεί πέρα για να δείξετε την αριστεροσύνη σας, βγαίνοντας απέναντι από τις εξέδρες, πηγαίνοντας με μπλουτζίν, ξέρω εγώ, σε τελετές κτλ. Μας βάλατε απέναντι. Δεν θέλαμε τέτοιους βουλευτές. Αυτή είναι η ιστορία. Όχι ότι θέλουμε μπουρζουάδες και οικογενειοκράτες και δεν θέλουμε παιδιά του λαού. Και εγώ παιδί του λαού είμαι και τα παιδιά μου παιδιά του λαού είναι. Δεν κατάλαβα. Αλλά φεύγει. Να είμαστε και λίγο σοβαροί. Στοιχειοδός τουλάχιστον. Και πολιτικοποιημένοι. Όχι κομματικοποιημένοι. Και κλείνω για αυτή την παρένθεση. Πάω σ' άλλα. Γίνεται ένας κακός χαμός. Έχουμε πλέον λύσει τα προβλήματά μας. Έχουμε κολλήσει στους Τούρκους αξιωματικούς. Θα τους δώσουμε, δεν θα τους δώσουμε. Εκεί αποδεικνύεται το πόσο, αλαλούν γίνεται στην χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα ιδιαίτερα. Βγαίνουν δικαστές που τηρούν και εφαρμόζουν τους ελληνικούς νόμους και κρίνουν ότι δεν θα πρέπει να εκδοθούν οι πρώτοι τρεις Τούρκοι αξιωματικοί. Βγαίνει άλλη σύνδεση δικαστηρίου και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άλλη σύνδεση δικαστηρίου και γιατί ξεχωριστά να δικάζονται δυο-δυο και τρεις-τρεις. Και λέει θα δοθούν. Βγαίνει άλλη σύνδεση δικαστηρίου και λένε για τους υπόλοιπους δεν θα δοθούν. Γινόμαστε λοιπόν ρεζίλ διεθνώς, γινόμαστε ρόμπες, ρομπντεσάν, γινόμαστε σε όλο τον κόσμο. Παγκόσμια. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να βγάζει για το ίδιο θέμα το δικαστήρι, τα δικαστήριά της τρεις διαφορετικές αποφάσεις. Και φυσικά πλήττεται βάναυσα το γόητρο της δικαιοσύνης, του υπέρτατου αυτού θεσμού της πολιτείας. Θα τους δώσουμε, δεν θα τους δώσουμε. Αν δεν τους δώσουμε, μπορεί να μας κάνει ντα ο Τούρκος. Τι λέτε καλέ. Γιατί τόσο καιρό τι μας κάνει ο Ερντογάν, μας γλύφει. Δεν μας δαγκάνει. Δηλαδή, αν δεν του δώσουμε τους αξιωματικούς του, θα κάνει περισσότερο. Θα πάρει και, θα πάρει και την Πάτρα. Θέλει να πάρει και την Καλαμάτα, πει ότι είναι τουρκικές. Τι άλλο θα κάνει. Το θέμα είναι να ισχύσουν οι ελληνικοί νόμοι και το διεθνές δίκαιο. Απλά πράγματα. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε δυο γαϊδουριών άκυρα. Τόσο πια. Όσο δε για τον κύριο Ερντογάν. Εκεί κάνουν διαγωνισμό εθνικοφροσύνης και λαϊκισμού. Και βέβαια διαγωνισμό κυβέρνηση και αντιπολίτευση ενιαία γραμμή στα εθνικά τους θέματα για το ποιος πρώτος θα πατήσει ελληνικό νησί. Βγαίνει η αντιπολίτευση και λέει όχι, αύριο και όλα πάνε να βάλουμε τουρκικές σημαίες στα 12 αμφισβητούμενα νησιά. Τι στιγμή. Μία στιγμή οπλίζει την Αλβανία. Πάει στην Αλβανίδα την. Ωραία γυναίκα, Ρένα μου, σε παρακαλώ. Ξέρεις τι δουλειά έκανε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Αλβανίας στην Ελλάδα πριν από 25 χρόνια. Ξέρεις. Δεν ξέρεις. Χορεύτρια ήταν. Και καλή γραμμή χορεύτρια και πολύ ωραία γυναίκα. Δεν τώρα βλέπει τα πράγματα. Μπράβο της όμως, πήγε σπούδαση στο Αμέρικα, πήγε σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο, σπούδασε δημόσιες σχέσεις και πολιτικές σχέσεις και πήγε, έγινε Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Στην Ελλάδα δούλευε χορεύτρια σε συγκρού, έτσι. Λοιπόν, πάει εκεί και δίνει το χέρι με τον στρατηγό τον Τούρκο, παίρνει τον οπλισμό και λέει: τώρα έχω και όπλα. Εγώ και είμαι από βόρεια, σας έχουμε εγκλωβίσει. Τέλος πάντων, σας τα λέω έτσι εντάχει γιατί δεν παίρνει και ο χρόνος. Έχουμε και τηλεοπτική στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Ερντογάν θέλει λοιπόν να μας εγκλωβίσει σε μια λογική πολιτικά αλλά και στρατιωτικά και διπλωματικά, έτσι ώστε να μην μπορούμε να βγάλουμε κιχ. Όμως δεν τα καταφέρνει. Δεν τα καταφέρνει. Γιατί πρέπει να πω ότι έχουμε κάνει και καλές στρατηγικές επιλογές και συμμαχίες αυτή τη στιγμή και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ. Σας λέω έτσι το τι ακριβώς παίζει αυτή τη στιγμή. Αν και είναι πολύ έκρηθμη κατάσταση. Αν και έχουν αποφασίσει στην Τουρκία κάποια στιγμή να δημιουργήσουν θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, δεν ξέρω αν θα το κάνουν στο Αιγαίο ή στη Θράκη, έχουν αποφασίσει, λένε τουλάχιστον, αυτά λένε οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα, ότι κάποια στιγμή θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο Αιγαίο. Κάποια στιγμή μπορεί να έχουμε επανάληψη των Ήμια. Αυτό πάει φερή-φερή. Και την ίδια στιγμή έχει ήδη ανοίξει την κάνουλα
τις πόρτες, όπως λέμε, του φράγματος και αρχίζει και χώνει περισσότερους μετανάστες. Όταν από την άλλη πλευρά οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν ότι θα πρέπει να επιστρέψουν και οι δικοί τους μετανάστες στην Ελλάδα, τηρώντας τη συνθήκη του Δουβλίνου 2. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού μπορούμε να βρεθούμε κάποια στιγμή στο εγγύς μέλλον ως χώρα. Και γι' αυτό σας λέω, ο κύριος Τσίπρας θα φύγει αριστερός και ο επόμενος που θα αναλάβει θα φάει μια καυτή πατάτα, να με το συμπάθειο. Να με το συμπάθειο. Το θέμα είναι τι κάνει ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι, δεν κάνει τίποτα. Το ελληνικό λαό τώρα αυτή τη στιγμή, αν το χωρίσει ένα εκατοστάρικο επιπλέον στις αποδοχές του, θα σου κάνει τεμενάδες. Γιατί μας κάνανε, μας ξεφτυλίσαν, μας πεινάσαν, μας εξαθλιώσαν και είμαστε πλέον πολύ εύκολα θύματα. Να πω κι άλλα. Λέω να το κόψω κάπου κατά εδώ. Έχουμε κι άλλα, είχαμε κι άλλα στην ατζέντα. Αλλά έρχονται μέρες έτσι γιορτινές και άγιες. Εχθές είχαμε και την αφή των φώτων του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στην Ξάνθη. Πολλοί κόσμος, πολλά παιδάκια. Τσουχτερό το κρύο όμως. Και αναγκάστηκαν και φύγαν νωρίς. Αλλά ήταν μια ωραία εκδήλωση του Κέντρου Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης που συγκέντρωσε κόσμο και πρέπει να λέμε και τα καλά. Να μην λέμε μόνο τα άσχημα. Έτσι. Λοιπόν, έκλεψαν τον Χριστό. Α, με ενημερώνει τώρα ένας συνάδελφος. Τι, μάλιστα. Έκλεψαν, λέει, τον Χριστούλη. Τι έγινε, ρε παιδιά. Την κούκλα που συμβόλησε τον Χριστό στη Φάτνη, αυτό το κάνουν κάθε χρόνο τελικά. Για όνομα του Θεού τώρα. Εντάξει. Να είναι κάποιο παιδάκι που δεν έχει κούκλες, να πάει να του δώσουμε 50 κούκλες, ξέρω εγώ. Αλλά το να κλέβουν τώρα τον Χριστούλη που είναι στη Φάτνη, εκτός αν κάποιος το κάνει επίτηδες. Κρίμα. Κρίμα. Τέλος πάντων, χθες ξεκίνησε το χριστουγεννιάτικο, έτσι, χριστουγεννιάτικη περίοδος και για την Ξάνθη. Για εσάς που μας ακούτε εκτός, έγινε μια πολύ ωραία γιορτούλα για να ανάψουν τα φώτα του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ξεκινάει τσούκου τσούκου να τσιπάει και αν πέσει και αυτό το ζεστό χρήμα τώρα, πιστεύω να κινηθεί και λίγο η αγορά μας. Με αυτές τις ευχές λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού της εκπομπής για τη Δευτέρα. Πρώτο Θεός, Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω, που το θυμήθηκα. Ναι, αριστερός ήρθα, αριστερός φεύγω. Δευτέρα γύρω στις 11:30, σε μισή ώρα τα λέμε τηλεοπτικά. Γεια σας.